Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Πάμε στην αρχή του δελτίου να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Τσίμαρη, βουλευτή Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχη υγείας του κόμματος. Κύριε Τσίμαρη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Είστε καθοδόν για την Αθήνα και σας ευχαριστώ που μπορέσατε τελικά να συνομιλήσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Ντόγα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Είμαστε καλά, με προκύψει ένα νομοσχέδιο, μια επιτροπή εκτακτή αύριο, οπότε πρέπει να βρισκόμαστε στην Αθήνα, σύν τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Είχατε και μια περιπέτεια με το πόδι σας και επειδή πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται γι' αυτό, βλέπω και στα κοινωνικά δίκτυα, είστε καλύτερα? Είμαι καλά. Το πιο πολύ κοινωνικοβουλευτική δραστηριότητα έγινε τώρα διαδικτυακά, αλλά τώρα πρέπει να είμαστε διαζώσεις στα νομοσχέδια, οπότε θα κατεβούμε κάπου. Μάλιστα. Περαστικά, γρήγορα. Περαστικά. Να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα που αφορά στις αυξήσεις, τις μεγάλες αυξήσεις στο ρεύμα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε, όπως είναι γνωστό, μέτρα στήριξης. Τι λέτε, θα έχουμε αποτέλεσμα? Εμείς είχαμε προειδοποιήσει μέσα στη Βουλή ήδη από τον Μάρτιο. Ήδη από τον Μάρτιο, σε μια τοποθέτηση που είχε κάνει τότε ο Μιχάλης ο Κατρίνης στα πλαίσια ενός νομοσχεδίου που είχε φέρει η κυβέρνηση, είχαμε να δείξει το πρόβλημα ότι περιμέναμε με βάση τις τάσεις που πήγαν οι τιμές και τον τρόπο που υπολογίζονται οι χοντρικοί και τις καιρικές συνθήκες και την ανεπάρκεια του δικτύου διασύνδεσης που έχουμε. Λοιπόν, το έχουμε προειδοποιήσει όταν η κυβέρνηση άργησε, με αποτέλεσμα να βλέπουμε, να ξέρουμε εδώ και τρεις εβδομάδες ότι θα έχουμε 200% αύξηση της χοντρικής στα τιμολόγια Ιουλίου-Αυγούστου και η κυβέρνηση νομοθετεί αργά. Γιατί ό,τι και να κάνει, ακόμα και τώρα να εφαρμοστεί μέχρι και να ψηφιστεί, θα υπάρχει μια καθυστέρηση. Και το πρόβλημα αυτό είναι πώς θα εφαρμοστεί και πώς θα γίνει. Και αυτό που περιμένουμε είναι να γίνει σωστή εφαρμογή του μέτρου. Μην πάθουμε τα ίδια με την επιδότηση που έγινε στους ελεύθερους επαγγελματίες, το οποίο ξαφνικά με οικία την επόμενη των εκλογών ξεκίνησε να αρχίζουν να παίρνουν πάροχοι τα λεφτά τους πίσω με υπέροχες χρεώσεις. Και γι' αυτό κάναμε και ερώτηση στη Βουλή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πετύχει. Ξέρουμε π.χ. ότι στα κίτρινα τιμολόγια θα γίνει άμεσα. Τα μπλε μάλλον δεν επηρεάζονται και τα πράσινα θα γίνουν ένα ανοιχτό χρονικό διάστημα. Χοντρικά σας λέω. Τώρα και το πολυχρωμία στα τιμολόγια δείχνει και τον τρόπο που σκέφτεται η κυβέρνηση την αντιμετώπιση της ακρίβειας του ρεύματος, κάνοντας τους καταναλωτές ουσιαστικά επενδυτές. Θα πρέπει να δουν, λες και ψάχνουν για ρέπος ή για επενδύσεις, πότε αν συμφέρει μια διακύμανση, πότε συμφέρει να είναι σταθερό, πότε συμφέρει να υπάρχει εξασφαλισμένο. Μια δύσκολη εξίσωση αυτή. Ένας δύσκολος υπολογισμός αυτός, έτσι. Ο οποίος όμως έχει μια μεγάλη, πώς να σου πω, αντίκτυπο στην καθημερινότητα. Γιατί όταν θα διώσω τα 500 κιλοβάτ δωρεάν, 500 κιλοβάτ με τις συνθήκες κάψωνα που υπάρχουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αυτές οι παρεμβαίνες εισαγωγικά, ξέρετε ότι τα 500 κιλοβάτ δεν φτάνουν ούτε για το ζήτημα. Άρα θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας, γιατί το ρεύμα είναι μια δαπάνη η οποία είναι αναλλαστική. Δεν μπορεί να πει να μην έχει ρεύμα. Έτσι είναι. Μάλιστα. Για πάμε τώρα να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ, που έχει κάλπες τον Οκτώβριο. 8 είναι οι υποψηφιότητες. Φαντάζομαι δεν θα υπάρξει άλλη, αν και ποτέ δεν ξέρεις με το ΠΑΣΟΚ. Ποτέ δεν ξέρει κανείς με εσάς. Μπορεί να υπάρξει και άλλη υποψηφιότητα. Πάντως, δεν ξέρω, τεχνικά, κύριε Τσίμαρη, μπορεί και οι 8 αυτές οι υποψηφιότητες να είναι στην κάλπη? Θέλω να πω, χρειάζονται κάποιες υπογραφές. 50 μελών της Κεντρικής Επιτροπής ή 5.000 μελών φίλων. Μπορούν όλοι να συγκεντρώσουν τις υπογραφές που χρειάζονται? Τι εκτίμηση κάνετε εσείς έτσι γι' αυτό? Τέλειωσε το 15% των χοντρικά 50. Αυτό φαντάζομαι οι υποψήφοι που έχουν κατεβεί στην κούρσα. Ναι, το έχουν υπολογίσει. Οπότε θεωρώ ότι δεν μπορώ να προδικάσω,
αλλά από το κλίμα που βλέπω και τη διάσταση και πώς κοιμούνται, είμαι αισιόδοξη ότι θα ολοκληρώσουμε. Κούτσα μέχρι τις ανακήρυξεις των εκλογών, άρα θα είναι υποψήφιοι πρόεδροι. Άρα 8 υποψηφιότητες λέτε, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε τώρα. Η υποψηφιότητα που... Αλλά ναι. Σας λέω ότι μεγάλη υποψηφιότητα θα είναι εκεί, θα είναι παρόντες και παρούσες. Μάλιστα. Τώρα, η υποψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία είχε προαναγγελθεί πριν κάποια 24 ώρα, δεν ήταν έκπληξη, αλλάζει τα δεδομένα, αλλάζει τις ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί πριν κάποιες εβδομάδες. Τι λέτε? Κοιτάξτε, κάθε υποψηφιότητα αλλάζει ισορροπίες. Αν και δεν θεωρείται από αρκετούς ότι δεν είναι μεγάλο πελουνικούς, γιατί η κυρία Διαμαντοπούλου απήχε από τα δρόμενα του Πασόκ πολύ καιρό. Υπάρχει ένας πληθυσμός πολιτών, συντρόφων, αλλά και κόσμου που είναι κοντά στα μέρη της παρουσίας, τα οποία τα επηρεάζει και θα ήθελαν να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά της. Εγώ θεωρώ ότι όλες οι υποψηφιότητες δείχνουν μια δυναμική διαδικασία. Ο καθένας έχει ένα αποτύπωμα στην κοινωνία και κόσμο τον οποίο τον τιμά και τον ακολουθεί. Με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι είναι καλύτερη προσέλευση μέτρων. Ευελπιστώ να πιάσουμε τους 270.000 που είχαμε την προηγούμενη φορά. Δεν λέω νούμερα, μακάρι να είναι 300 και πάνω, αλλά όλες οι υποψηφιότητες θα κινητοποιήσουν και περισσότερο κόσμο. Καλό είναι αυτό. Μένει ο καθένας να καταθέσει προγραμματικά το τι θέλει, πώς θέλει να κινηθεί το μέσο χρονικό διάστημα στο ΠΑΣΟΚ όσον αφορά προγραμματικά και στον τρόπο λειτουργίας, αλλά και πώς θα κινηθεί στην διαμόρφωση της μεγάλης κυβερνητικής αντιπρότασης, αυτό που λέμε ανασύσταση της κοινωνικής παράταξης, που θέλει να φέρει πίσω όλη αυτή την κοινωνική αντιπολίτευση, η οποία απέχει και είναι σε μια αναμονή και δεν συμμετέχει σε εκλογικές διαδικασίες. Η υποψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου δέχεται κριτική από συντρόφους, του τύπου ότι η Άννα Διαμαντοπούλου ήταν πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία όλο το προηγούμενο διάστημα. Ήταν πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη όλο το προηγούμενο διάστημα, κύριε Τσίμαρη. Την ακούτε εσείς αυτή την κριτική? Τι λέτε? Υπάρχει κόσμος που λέει ότι είχε τη δήλωση της χωριμένης γεννηματά, ότι το 2017 είχε πει ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε πορεία του, ότι ήταν πιο κοντά. Κοιτάξτε, αυτά όλα μένουν να κρυφθούν. Δηλαδή το να λέω εγώ, εσείς, οποιοδήποτε. Αυτά είναι μια άποψη. Υπάρχει και ο κόσμος που τη θεωρεί, πώς να σας πω, ένα ικανό πρόσωπο και τους κινητοποιεί. Όλα αυτά θα φανούν στη διαδικασία και συλλογής υπογραφών, που φαντάζομαι ότι, σας είπα, η πιο πολύ μεγάλη πλειοψηφία των υποψηφίων θα το ξεπεράσει, άρα θα έχουμε υποψηφίους, ναι. Και θα το αναδείξουν οι κάλπες. Όσο πηγαίνουν προς τη διαδικασία, τόσο θα ετείνεται και θα πολιτικοποιείται αυτή η διαδικασία, και αυτό είναι όπως όφελος και του κόσμου του ΠΑΣΟΚ, και του ίδιου του ΠΑΣΟΚ, γιατί μέσω αυτής της διαδικασίας διαμορφώνεται το πλαίσιο από όλους τους υποψηφίους που θέλουμε να συνεχίσουμε. Έχει περισσότερο κόσμο. Μεσολαβεί το καλοκαίρι, αλλά βλέπετε ότι παρόλο που έχουμε καύσωνα, όσο το κλίμα ανεβαίνει. Ανεβαίνει και υπάρχει, ας πούμε, μια κινητοποίηση. Ναι. Εσείς θα υπογράψετε προσωπικά για κάποια υποψηφιότητα σε αυτή τη φάση? Εγώ σας είπα, θέλω να ακούσω το πλαίσιο. Ακόμα δεν έχω ακούσει πλαίσιο λειτουργίας από όλους. Θέλω να ακούσω πλαίσιο λειτουργίας, γιατί η Διαμαντοπούλου και με το που τώρα που σπαίνει, υπάρχει, ας πούμε, τώρα μπαίνει και ένας πολιτικός διαχωρισμός θεωρητικά στο ΠΑΣΟΚ, αν το θέλουμε πιο εξοχρονιστικό σε εισαγωγικά, ή σε σχέση με το άλλο, θα μπει και, και μια τάση μέσα από το που το θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πάλι μέσα στα πλαίσια του κόμματος. Γιατί δεν διαφέρουμε πάρα πολύ προγραμματικά, αλλά όλες αυτές οι υποψηφιότητες δείχνουν τάση. Άρα σε αυτή τη φάση δεν θα υπογράψετε για κάποια υποψηφιότητα, θα περιμένετε προγραμματικό λόγο. Μένουμε να ακούσουμε τι έχουν να πούνε, γιατί μέχρι τώρα ακούμε ότι θέλουν να το μεγαλώσουν το κόμμα, ονειρεύονται, αλλά θέλω να ακούσω, σας λέω. Το κατανοώ. Λίγο πολύ όμως δεν γνωρίζουμε τον λόγο του καθενός και την τοποθέτησή του στα πράγματα. Λίγο πολύ δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Και εσείς ακόμη περισσότερο, γιατί είστε εντός του κόμματος. Λίγο πολύ, αλλά ξέρετε, στην πορεία ακούς τι θέλει να κάνει και πώς θέλει να το μορφώσει. Γιατί ακούμε τώρα
οράματα. Θέλουμε μια αποκριστάλλωση. Μάλιστα. Και να καταλήξουμε. Τώρα, εσείς το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Παλαιότερα είχατε χαρακτηριστεί σε ένα δημοσίευμα ως ανδρουλακικός. Αυτό είναι πολύ μακρινό, λέτε. Το είχατε και τότε διαψεύσει. Είχατε πει ούτε ναι ούτε όχι, αλλά τώρα πώς σας ακούγεται αυτό? Κοιτάξτε, δεν αλλάζουμε κάτι. Σας είπα ότι εγώ θέλω. Υπάρχει εκτίμηση στα πρόσωπα, υπάρχει εκτίμηση στους υποψηφίους. Με τους πιο πολλούς ήμασταν και μέσα στην Βουλή. Αυτό που θέλω εγώ να ακούσω είναι προγραμματικά πώς θα συνεχίσουμε, πώς θα λειτουργήσουν τα όργανα. Έχουμε διάφορα ζητήματα, θέλω να ακούσω τις απαντήσεις από τους υποψηφίους. Μάλιστα. Εάν υπάρξει δεύτερος γύρος, θα τοποθετηθείτε ή θα τοποθετηθείτε και πριν τον πρώτο γύρο δημόσια, θα πείτε όταν υπάρξει ο προγραμματικός λόγος, όταν εκφραστεί? Σεπτέμβριο που θα έχουν αποκρισταλωθεί όλα, κυρίως ας πούμε ο προγραμματικός λόγος, γιατί τώρα είναι η Ραστόνιξε, πιστεύω ότι μετά τα τέλη 20 Αυγούστου και μετά θα κατεβεί ένα πραγματικά προγραμματικό πλαίσιο από όλους τους και το τι θέλει να κάνουν από όλους τους υποψηφίους. Εκεί θα σας... Θα τοποθετηθείτε. Πιστεύω και το δηλώνω ότι θα είναι εκλογές οι οποίες, επειδή υπάρχει ας πούμε μια πειθώρα, ναι, τάξιων αλλά αξιόλογων υποψηφίων, δεν πιστεύω ότι τα κάλλο που θα είναι κουβές εκλογές, με τελευταία στιγμή θα παίζονται όλα. Το πιστεύω αυτό. Ναι. Θα υπάρξει δεύτερος γύρος. Δεν ακούω καλά τον κύριο Τσίμαρη και γι' αυτό έχουμε ίσως και ένα ζήτημα σε αυτά που λέει και σε αυτά που εγώ τον ρωτώ. Εάν υπάρξει δεύτερος γύρος που θα υπάρξει, θα τοποθετηθείτε και πάλι κύριε Τσίμαρη? Δηλαδή θα έχετε τοποθετηθεί αφού υποθεί ο προγραμματικός λόγος? Σας λέω ότι το τέτοιο είναι ο σωστό, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια τοποθέτηση. Αυτό. Μάλιστα. Πρέπει. Μάλιστα. Σαφής. Τώρα, μια ανανέωση θα πρέπει να υπάρξει στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Τσίμαρη, να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά, ποιον θα στηρίξετε? Ανανέωση, όταν λέμε ανανέωση στο ΠΑΣΟΚ, έχει γίνει σε στελεχικό δημοκρατικό αρκετή. Αν λέμε ανανέωση ηγεσίας, σας λέω πάλι ότι δεν είναι θέμα ανανέωση ηγεσίας. Είναι πώς θα πορευτούμε τις επόμενες ημέρες. Εάν αυτός που φέρνει την ανανέωση μας πει ότι θα το πάμε συγκεκριμένα, θα ψηφίσουμε και θα στηρίξουμε αυτό που πιστεύουμε προγραμματικά πάλι. Δεν πάει στη λέξη ανανέωση. Ανανέωση προσώπου. Ναι, ένας νέος ηγέτης, να το ρωτήσω, ένας νέος ηγέτης θα δώσει μια νέα δυναμική στο ΠΑΣΟΚ, όπως είναι τα πράγματα σε αυτή την πολιτική φάση, ή όχι? Αυτό προσωπικά δεν μπορώ να σας πω προς το παρόν. Φαίνεται ότι και ναι και όχι. Τα αυτά που βλέπουμε είναι διφορούμενα. Σας λέω ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι το στίγμα που θα δώσουν. Και το τι στίγμα θα δώσει ο ηγέτης, σας λέω ότι που μιλάω με κόσμο πάρα πολύ και εδώ στα Γιάννα, στην εκλογική μου βάση, αλλά και στην Αθήνα, ο κόσμος είναι σαν αναμονή. Άρα βλέπουμε ότι δεν παίζει ρόλο το η αλλαγή ή όχι, παίζει ρόλο τι θέλω να ακούσω. Όπως και θέλω και εγώ. Θέλουμε να ακούσω. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Ότι το ανακάτωμα της τράπουλας πάντα βοηθάει. Η τράπουλα δεν είναι μόνο θέμα ηγεσιών, είναι κυρίως τι θα γίνει μετά. Γιατί αν αλλάξουμε ηγέτη και παραμείνουμε πάνω κάτω σε αυτά που λέγαμε μέσα στα πολιτικά συμβούλια, δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα πάμε δημοσκοπικά καλά στην αρχή και μετά θα ξεκινήσουμε. Μάλιστα. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, αλλά εγώ θεωρώ πάντα, πιστεύω ότι τα πρόσωπα παίζουν το σημαντικότερο ρόλο σε μια πραγματικότητα. Εσείς λέτε το άλλο, οι τηλεθεατές αξιολογούν την διαφορετική άποψη που έχουμε σε αυτό, σε κάθε περίπτωση. Τώρα, τις δημοσκοπήσεις, πώς τις βλέπετε, αυτές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για το αποτέλεσμα στο ΠΑΣΟΚ? Είναι κυλιόμενες, είναι νωρίς, είναι... Δεν έχουν μπει όλοι οι υποψήφοι μέσα. Ναι. Υπάρχουν κάποιες δημοσιοποιήσεις που χωρίζουν το κοινό σε αυστηρό κομματικό και σε φύλλα προσκύμενους και σε απλό κόσμο, ο οποίος δεν είναι σίγουρο ότι θα πάει να ψηφίσει. Αυτά, ξέρετε, όσο πλησιάζεται, είναι όσο πλησιάζει προς την ώρα της εκλογής, αυτά διαμορφώνονται και αλλάζουν. Και σας λέω, είναι όσο θα ακούνε τους υποψηφίους να μιλάνε
και να καταθέτουν προτάσεις. Στο δεύτερο γύρο εκτιμάτε ότι θα υπάρξουν και πάρε δώσε υποψηφίων που δεν θα είναι στο δεύτερο γύρο με αυτούς τους δύο που θα είναι και εκεί θα διαμορφωθεί ένα αποτέλεσμα, ή εκτιμάτε ότι ο κόσμος δεν ακολουθεί, ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ δεν ακολουθεί πιστά κάποιον που θα του πει κάτι? Δεν έχουμε καθόλου τον κύριο Τσίμαρη. Πάρτε τον στο τηλέφωνο. Πάρτε τον. Ναι, τον έχουμε. Κύριε Τσίμαρη, σας ακούμε τώρα. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Θέλω να πω ότι αυτή η πολιτική πάντα έχει αυτά, αυτές τα το δίνουν και λαβίν. Δεν θεωρώ ότι ένας θα μπορεί να ελέγξει μαζικά εάν η διαδικασία συμμετοχής είναι μεγάλη. Δηλαδή, μια πιο μικρή διαδικασία που θα αφορά κομματικά στελέχη, εκεί μπορώ να σας πω ότι πραγματικά κάποιος θα μπορεί να αλλάξει δεδομένα. Αν υπάρχει μια μεγάλη συμμετοχή φίλων του ΠΑΣΟΚ και ανθρώπων που είναι κομματική βάση αλλά θεωρεί τον εαυτό του, ας το πούμε, σκεπτόμενο αυτόνομα, που είναι αρκετός κόσμος αυτός, δεν θεωρώ ότι δούνε και λαβίν την επόμενη μέρα. Ποιος είναι ο περισσότερος κόσμος είναι το ερώτημα όμως, κύριε Τσίμαρη, έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα ρητορικό σχεδόν ερώτημα. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, επειδή οι περισσότεροι υποψήφοι έχουν αυτοπροσδιοριστεί όσον αφορά στο αν είναι κεντρό ή περισσότερο αν είναι κεντροαριστερή ή αν είναι λίγο περισσότερο αριστερή. Εσείς πώς αυτοπροσδιορίζεστε, ο Γιάννης ο Τσίμαρης πώς αυτοπροσδιορίζεται? Ως κεντρός, ως κεντροαριστερός ή ως αριστερός? Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει και κεντρώους και κεντροαριστερούς και αριστερούς. Πώς αυτό προσδιορίζεται ο Γιάννης Τσίμαρης, εσείς τι λέτε? Θα έλεγα και κεντροαριστερός, θα έλεγα σοσιαλδημοκράτης. Αυτό είναι πιο αριστερό από το κεντροαριστερό? Όχι. Άρα είστε ακριβώς στην κεντροαριστερά, ακριβώς στο κέντρο της κλίμακας ΠΑΣΟΚ, θα έλεγε κανείς. Για να βγάλει κανείς το συμπέρασμα σε τελική ανάλυση, πού θα κατευθυνθείτε, ποιον θα επιλέξετε, ποιον υποψήφιο, ποια υποψήφιο? Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσίμαρη. Σας αφήνω να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Καλό δρόμο να ευχηθώ και την επόμενη φορά θα τα πούμε εδώ στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά. Κύριε, είχαμε